διαδικασίες που πρέπει να γίνουν πρωτού ξεκινήσουμε την κατανάλωση του 5 είναι να δούμε ότι όντως το κοντέζερ μας μπορεί να το συμπληρώσει αυτόν τον βαθμό και δεν έχουν διαρρές. Να βάλουν τα fitting, τα πάντα είναι σε καλή κατάσταση. Και βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουμε συνεχώς με πλάνο, ε? Γιατί τώρα αυτό περιγράφουμε. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, κάποιες φορές θα χρειάζεται, ναι, έτσι. Θα τα δούμε όλα, ναι. Παιδιά, δεν είναι αν συμφέρει, όχι, θα γίνει, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Είναι όπως όταν λέγαμε με το slow steaming. Σε περιπτώσεις που προτείνουν μεγάλη μηχανή, όπως το 75-80% του MCI, έχουμε και μεγάλη παραγωγή ατμού. Εκεί θα υπάρξει προβλήματα. Σε εκεί με καταγραφή μηχανισμάτων και του είδους του πετρελαίου του χέρια. Κόκκινη μηχανή προφανώς. Και τη φιλετούρα και ούτρα low sulfur fuel και very low sulfur fuel. Θα δούμε μετά τι σημαίνει το καθένα από αυτά. Ηλεκτρομηχανές, καζάνια, generator. Υπάρχει ειδική καταγραφή για τα emergency equipment. Οι emergency generator και οι μηχανές των lifeboat. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουν κάποια αλλαγή εκεί πέρα, γιατί αυτά και είναι ένα πιο δύσκολο ιδανικό. Ναι, και αυτά. Τώρα μέχρι σκεφτήκανε να συζητήσουν και τις μηχανές και τις βάρκες. Ναι, όχι, και καλά κάνουμε. Ό,τι αφήνεις. Ναι, ό,τι μένει έτσι δεν. Λοιπόν, πάμε στο ρεσκασέ. Δηλαδή, και υπερβαλέσιο. Καταγράφω ότι υπάρχει ένα μάγνασμα νοσίνη για να μην τα συσμένε. Το οφείλιο είναι συνδεδεμένο με το SMS της εταιρείας. Πώς γίνεται αυτό μέσω του οφείλου μάγνασμα πλάνου, το οποίο θα γίνει απ' τα ίδια να περιλαμβάνει